Έχω όμως καλεσμένο σήμερα που γνωρίζει καλά τα ενεργειακά και είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε στη δημόσια ατζέντα προαμνημονεύτων χρόνων σε ανύποπτους καιρούς την υπόθεση των σπάνιων γεών, τότε που ήταν για λίγους και για ειδικούς θέμα. Το άνοιξε στην κοινή γνώμη, πρέπει να το πω αυτό. Είναι ο κύριος Σωτήρης Καμενόπουλος, ο οποίος έχει και διδακτορικό στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Όταν μιλούσε εκείνος για τις σπάνιες γεές και έλεγε πόσο μπροστά είναι η Κίνα, τον κοιτάγαμε όλοι έτσι και λέγαμε εντάξει τώρα μόνο τι μας λέει σπάνιες γεές. Σήμερα φτάσαμε να γράφει άρθρο. Οι χρήστες των σπάνιων γεών θα καταστούν παραγωγή. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα αναγκαστούν να μετατραπούν και σε εξορυκτικές εταιρείες. Καλημέρα κύριε Καμενόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, όλα τα είχαμε, χρόνια τα συζητάγαμε και για τα ενεργειακά. Ήρθε και ο πόλεμος και αποτέλειωσε η ιστορία, δηλαδή η επιτάχυνσή της. Πριν μου πείτε για τις σπάνιες γεές, πείτε μου μια κουβέντα για όλο αυτό το ενεργειακό, έτσι πως τα ακούτε, γιατί ξέρετε και στο δικό σας λογαριασμό φαντάζομαι το τι ακριβώς γίνεται. Ναι, τον περιμένω να έρθει. Κοιτάξτε, ναι, καλό είναι να γίνει μετάβαση προς καινούργιες τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας, αλλά δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, χωρίς καν να έχει προϋπάρξει η εξασφάλιση των ορυκτών πρώτων υλών, οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την κατασκευή των νέων, στη χρήση νέων τεχνολογιών, από τις μπαταρίες, τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά. Yeah. Αυτό που ακούει ο κόσμος και νομίζω ότι είναι ανανεώσιμες οι πηγές ενέργειας, δεν είναι καθόλου ανανεώσιμες. Όταν αυτές οι πηγές ενέργειας στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε ορυκτά, όπως ακριβώς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν είναι ανανεώσιμο, δεν είναι άπειρο, κάποια στιγμή θα τελειώσει, έτσι ακριβώς θα τελειώσουν κάποια στιγμή και αυτά τα ορυκτά. Συνεπώς, όταν λέμε τη λέξη ανανεώσιμη, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν είναι 100% αληθής αυτή η φράση. Το κυριότερο είναι ότι αυτά τα ορυκτά στα οποία στηρίζονται οι ανανεώσιμες αποκαλούμενες πηγές ενέργειας δεν βρίσκονται στα χέρια της Δύσης, βρίσκονται στα χέρια χωρών οι οποίες δεν είναι φιλικά προσκύμενες προς τη Δύση, ή και αν βρίσκονται σε ορισμένα από αυτά τα ορυκτά σε χώρες της Δύσης, είναι δύσκολο να εξελιχθούν, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία δημιουργούν προσκόμματα στην αξιοποίησή τους, στην εξόρυξή τους από τις διάφορες οικολογικές αποκαλούμενες οργανώσεις, από την γραφειοκρατία που μπορεί να πάρει από 10 έως 50 χρόνια για την εξασφάλιση της εξόρυξης αυτών των ορυκτών. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι, θεωρώ, αρκετά βεβαιασμένη αυτή την τακτική, τη στρατηγική που ακολουθήθηκε εδώ και πολλά χρόνια, για την βεβαιασμένη άρων-άρων απολιγνητοποίηση, για την βεβαιασμένη άρων-άρων απομάκρυνση από τη χρήση υδρογόνων αθράγων και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο στο οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της όλο αυτό το πρόβλημα. Κύριε Καμενόπουλε, είχε μία εξήγηση, αλλά εσείς οι ειδικοί την κάνατε πιο σαφή. Το γεγονός ότι, κοιτάξτε, σήμερα εγκαινιάζεται ένα γίγα φωτοβολταϊκό πάρκο στη Δυτική Μακεδονία. Οι ειδικοί λένε όμως ότι πέρα από την οικολογική καταστροφή που προκάλεσε στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, στη χλωρίδα και στην πανίδα, ότι αυτό δεν θα έχει σταθερότητα στο σύστημα. Όταν δεν θα έχουμε ηλιοφάνεια, παρότι είμαστε μια χώρα με έντονη ηλιοφάνεια, το backup θα είναι πάλι το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες ξαναθερμάνθηκε το ζήτημα των ορυκτών νοτίως της Κρήτης, που το είχαν ξεχάσει πάλι 3 χρόνια. Καταλάβατε? Ναι, καταλάβαμε. Δυστυχώς, κοιτάξτε, κάλλιο αργά παρά ποτέ για τους υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, εγώ κρατάω κάποια μπόσικα, κάποια πισινή που λένε, γιατί δεν ξέρω τι θα απογίνει στο τέλος. Φοβάμαι μην είναι ακόμα ένα πυροτέχνημα της κυβέρνησης. Ελπίζω όχι, επειδή βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά όσο αφορά την ακρίβεια, και η ακρίβεια θα μετουσιωθεί σε κοινωνική αγανάκτηση και η κοινωνική αγανάκτηση θα φέρει πολιτικές εξελίξεις. Εύχομαι και ελπίζω να το εννοούν. Βέβαια, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό τα τελευταία 11 χρόνια για τα οποία αφέθηκαν πίσω όλες οι υποθέσεις των υδρογονανθράκων, και τώρα είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Εντάξει. Ναι, όμως, αλλά τα πράγματα τρέχουν πλέον τόσο γρήγορα που νομίζω ότι δεν θα προλάβουν.
σε μια συνέντευξη που είχα δώσει στην εκπομπή σας το Δεκέμβριο του 2021, πριν την Ουκρανική κρίση, αν θυμόμαστε καλά, είχα πει μέσα σε 41 δευτερόλεπτα τι θα κοστίσει αυτό, τι θα συμβεί αυτό στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Πρωθυπουργό. Του είχα αναφέρει και είχα στείλει μήνυμα προς το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού ότι εάν δεν αλλάξει γρήγορα τακτική, θα υποστεί το ότι υπέστη ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου όταν είπε ότι πετρέλαιο δεν υπάρχει. Mm. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι βέβαια τόσο πολύ γρήγορες τώρα που δεν νομίζω να προλαβαίνουν να κάνουν και τίποτα. Μακάρι να. Είστε πάλι επιφυλακτικός. Εντάξει, καλά κάνετε και είστε επιφυλακτικός, γιατί τα τρία τελευταία χρόνια σε όλους τους τόνους υπουργούς ακούμε ότι ξεχάσετε τις κουβέντες περί ερευνών και φυσικού αερίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατασυκοφαντήθηκε πολλοί κόσμος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να αναδείξει αυτό το θέμα. Κατασυκοφαντήθηκε, έτσι. Βάζοντας λιτούς και δεμένους, δεν ξέρω με ποιους συνδέονται όλοι αυτοί οι διάφοροι οι οποίοι μιλούσαν περί αναδαφικών εκτιμήσεων κλπ. Αλλά εντάξει, μπροστά μας είναι όλα αυτά. Κάποια στιγμή θα τα δούμε. Τώρα, έρχομαι στο προκείμενο. Λέει ο φίλος ο Κώστας καταρχάς. Σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Καμενόπουλο το εξής. Θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιωσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η διαθεσιμότητα κόστος των σπάνιων γεών για τα υλικά κατασκευής, φαντάζομαι εννοεί, είτε ανεμογεννητριών είτε φωτοβολταϊκών ο άνθρωπος. Είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιωσιμότητα? Είναι ένα από τα προβλήματα. Το κόστος, δηλαδή, θα αυξηθεί είναι το κόστος κατασκευής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πάρα πολύ, γιατί όλες αυτές στηρίζονται σε ορυκτά. Mm. Είδαμε τι συνέβη στο χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου με τον Χαλκό, ας πούμε, που εκτοξεύθηκε η τιμή του και αναγκάστηκε να κλείσει το χρηματιστήριο. Το οποίο συγκεκριμένο χρηματιστήριο, ας πούμε, ότι ανήκει σε κινέζικη εταιρεία. Και στο συγκεκριμένο χρηματιστήριο δεν υπόκεινται οι σπάνιες γαίες. Αλλά το πρόβλημα είναι επίσης και κοινωνικό, καθώς κανείς δεν γνωρίζει βέβαια πίσω ποιοι κρύβονται, ποιοι χρηματοδοτούν τις διάφορες οικολογικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οι οποίες ανατακτά χρονικά διαστήματα υψώνουν εμπόδια γραφειοκρατικά παντός είδους στην αξιοποίηση όποιων αποθεμάτων, κοιτασμάτων υπάρχουν στις δυτικές χώρες. Mm. Είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο έπρεπε από πριν να είχαν γνωρίσει, να είχαν αντιληφθεί τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα του οποίου δεν αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς έχει αποτύχει πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό το θέμα. Η απάντηση λοιπόν στο φίλο Κώστα είναι ότι ναι, είναι και το κόστος, είναι και οι κοινωνικές αντιδράσεις που δημιουργούνται καμιά φορά τέχνη έντος, έτσι ώστε να εμποδιστούν οι εξορίξεις αυτών των ορυκτών. Μάλιστα. Ο άλλος φίλος εδώ μου λέει το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο που γίγας που εγκαινιάζει σήμερα στην Κοζάνη είναι green deal. Μην τα λέτε, λέει, έτσι. Λέω, εντάξει, εμείς είπαμε ότι είναι green deal. Αλλά όταν δεν θα έχει ηλιοφάνεια να μας πεις εσύ πώς θα λειτουργεί αυτό. Το ένα είναι αυτό ότι δεν είναι ανανεώσιμη πηγή όπως προανέφερα. Να μην θεωρεί την ανανεώσιμη πηγή, καθώς τα φωτοβολταϊκά απαιτούν τρομερή μεταλλουργία και τρομερές εξορίξεις μετάλλων και ορυκτών πόρων απαραίτητες για την κατασκευή τους. Δεύτερον, να μην τα θεωρούμε πλέον πάρκα. Εγώ σαν πάρκα θεωρώ ότι να πάει το παιδάκι να παίξει, να παίξει μπάλα, να κάνουμε πικνίκ και να φάμε. Αυτά δεν είναι πάρκα, είναι ψεύτικη, είναι ψευδοαναφορά αυτό το πράγμα που υφίσταται, όπως και τα διάφορα άλλα πάρκα, τα θαλάσσια που λένε. Είναι ένας χώρος βιομηχανικός, ένα αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και τίποτα παραπάνω, το οποίο, όπως είπατε σωστά, όταν δεν θα έχει ήλιο, δεν θα παράξει ενέργεια. Εγώ θα πω σε κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 80, εδώ στην Κρήτη όλοι γεμίσαμε ηλιακούς θερμοσύφωνες. Τότε οι ηλιακοί θερμοσύφωνες ήταν καινούργια τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή, εγώ, παραδείγματος χάρη στο σπίτι μου, έχω ηλιακό θερμοσύφωνα, ο οποίος κατασκευάζεται εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί δεν δίνεται αυτή η ευκαιρία στους Έλληνες πολίτες να έχουν στις ταράτσες τους, στις στέγες τους, τα φωτοβολταϊκά και να παράξουν οι ίδιοι τη δική τους ατομική ενέργεια, ατομικά την ενέργειά τους, παρά μόνο θα πρέπει να συγκεντρωθεί αυτή η παραγωγή ενέργειας στα χέρια 2-3 εταιριών και μετά να μας μεταπολίσουμε υπεραξία τρομερή.
Έχετε... Γιατί δεν το κάνουν όπως το έκαναν τη δεκαετία του 80 οι τότε κυβερνήσεις που μας βοήθησαν και έχουμε όλοι πλέον στις ταράτσες μας ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο. Έχετε δίκιο, αλλά χθες ο κύριος Κολοβός, κύριε Καμενόπουλε, που είναι ειδικό στα δίκτυα της ΔΕΗ, μας είπε ότι γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν το κάνουν, δεν υπάρχει αναπτυγμένο το δίκτυο χαμηλής τάσης για να μπορεί να συνδεθεί ο κόσμος με αυτό που εσείς είπατε. Αντιθέτως, υπάρχει υπεραναπτυγμένο το δίκτυο υψηλής τάσης, άρα να τα δώσεις στις 2-3 εταιρείες. Αυτό είπε. Αυτό που λέτε. Αυτή είναι η απάντηση στο φίλο μας. Δηλαδή, θα προτιμούσε ο φίλος να αγοράζει σε υπεραξία το ρεύμα από ένα υποτίθεται πάρκο φωτοβολταϊκό που θα είναι στημένο στην Κοζάνη ή δεν ξέρω κι εγώ πού, στο οποίο είναι βαλμένο σε περιοχές όπως και στη Λάρισα, ας πούμε. Είναι βαλμένα σε περιοχές οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να παράξουν τρόφιμα. Τρόφιμα. Και ενώ έρχεται επιστημιστική κρίση, εμείς τι κάνουμε, καλλιεργούμε για λαμπόγελα. Αυτό το πράγμα κάνουμε, να το πω λαϊκά. Μάλιστα. Τι θα ταΐσουμε τον κόσμο λοιπόν, λαμπόγελα. Ο Τάσος λέει προς Θεού, παιδιά, ειρωνικά το παγώ το Green Deal. Και ναι, είναι εργοστάσιο και όχι πάρκο. Εντάξει. Λοιπόν, πάω τώρα στο άλλο στο οποίο αρθρογραφίστε και μου έχει κάνει εντύπωση και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος σήμερα. Λέτε λοιπόν ότι οι εξελίξεις στα ενεργειακά είναι ραγδαίες. Ορισμένες είχαν αρχίσει να αχνοφαίνονται εδώ και πολύ καιρό. Πολλές έχουμε συζητήσει και μαζί. Πριν 7 χρόνια, το 2015, είχατε εκτιμήσει δημόσια ότι οι τελικοί χρήστες διάφορων κρίσιμων ορυκτών, μεγάλες δηλαδή τεχνολογικές πολυεθνικές εταιρείες, θα εμπλακούν και στις εξορίξεις και θα γίνουν και εταιρείες εξορυκτικές. Για πείτε το μου λίγο αυτό σήμερα πώς το βλέπετε. Κοιτάξτε, το πρόβλημα πώς το είχα αντιληφθεί το 2015. Είχα αντιληφθεί ότι το πρόβλημα των εταιριών οι οποίες ασχολούνταν, χρειάζονταν σπάνιες γεές, ήταν στο ότι οι μεγάλες εξορυκτικές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις θηρία, όπως η Rio Tinto, ας πούμε, έτσι, ή η Glencore, ας πούμε, δεν ασχολούνταν καθόλου με τις σπάνιες γεές, δεν τις ενδιέφερε. Γιατί οι σπάνιες γεές ήταν πολύ δυσέβρετες, δεν μπορούσες να τις βρεις εύκολα, ήθελαν τρομερή κατεργασία, υπόκειται σε περιβαλλοντικούς κανονισμούς, κανόνες για να εξορυκθούν, και είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα της Δύσης που δημιούργησε η Δύση. Το οποίο δημιουργεί τρομερά κόστη παραγωγής, τρομερά κόστη λειτουργικά. Οπότε καμία μεγάλη εξορρυκτική εταιρεία δεν ενδιαφέρονταν να τις εξορρύξει. Όμως οι χρήστες, οι τελικοί, σίγουρα χρειάζονταν σπάνιες γεές. Μέχρι τότε, απευθύνοντας στην Κίνα, η οποία η Κίνα δεν σέβεται ακόμη και σήμερα καθόλου κανένα το περιβάλλον και τις εξορρύξεις σε διάφορα σημεία του κόσμου αυτή τη στιγμή, χωρίς με τοξικά απόβλητα, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται τεράστιο, καθώς η Κίνα αρχίζει να δημιουργεί προσκόμματα στην παροχή των σπάνιων γεών. Και εδώ θέλω να το συγκρίνω λίγο με το θέμα της Ουκρανίας, να ανοίξω μια παρένθεση. Ναι, ναι. Αυτό που αυτή τη στιγμή που συμβαίνει με την Ουκρανία και την Ρωσία, η οποία απειλεί ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου και ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι εξαπίνες, όλοι όχι, όχι όλοι, ορισμένοι. Φανταστείτε ότι αυτό τι μπορεί να συμβεί εάν αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο η Κίνα με τις σπάνιες γεές και τα άλλα κρίσιμα ορυκτά τα οποία ελέγχει. Πόσο ελέγχει αυτή τη στιγμή, κύριε Καμενόπουλε, η Κίνα σε σπάνιες γεές και σπάνια ορυκτά στον πλανήτη? Αυτή τη στιγμή ελέγχει περίπου από το 50 σε ορισμένα ορυκτά από το 50 ως 80% του upstream και downstream, δηλαδή και την εξόρυξη και την κατεργασία. Μάλιστα. Είναι τεράστιο. Τεράστιο. Δηλαδή άμα κλείσει τη στρόφιγγα η Κίνα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αυτό. Οπότε τότε το 2015 σκέφτηκα άραγε ποια θα είναι η λύση. Αφού οι εταιρείες μεγάλες εξορυκτικές δεν ενδιαφέρονται να τα εξορύξουν, απομένει μόνο η Κίνα, στο οποίο ήδη οι μεγάλες εταιρείες, οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση. Συνεπώς κάποιος άλλος τρόπος θα πρέπει να βρεθεί για να βρουν οι μεγάλες εταιρείες ορυκτά. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Να καταστούν οι ίδιες καθετοποιημένες μονάδες εξόρυξης ορυκτών. Και εγώ έτσι νομίζω ότι αυτό θα συμβεί τελικά, και μέχρι πρόσφατα μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με το intelligence στους ορυκτούς πόρους με έδρα το Λονδίνο, η Benchmark Mineral Intelligence, διέγνωσε ότι από εδώ και στο εξής η αυτοκινητοβιομηχανία όντως στο τέλος θα χρειαστεί να καταστεί μια εξορυκτική βιομηχανία αν θέλει να εξασφαλίσει τις πρώτες ύλες. Αυτό φανταστείτε ότι θα πρέπει να συμβεί όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία, ακόμα και στις εταιρείες οι οποίες σήμερα παράγουν, κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά. Γιατί άμα να αποφασίσει η Κίνα να κλείσει τη στρόφιγγα και σε αυτές τις εταιρείες, να δω από πού θα κατασκευάζονται οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά.
Άρα λέτε ότι εδώ αλλάζει κοσμογονικά η ίδια η φέρουσα αντίληψη ακόμη και για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Για όλες τις εταιρείες. Ναι. Δηλαδή και αυτό που ακούμε, ας πούμε, το green, το καθαρό, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ανεξάρτητα αν εγώ και εσείς δεν μπορούμε να το πάρουμε. Και αυτό ακόμη θα οδηγήσει εταιρείες να λειτουργήσουν εξορυκτικά για να έχουν σπάνιες γέες στην ευέλικτη τεχνολογία τους. Ναι, ναι, έμεσα ή άμεσα. Θα ανακολουθήσουν αυτό που έλεγε ο Δαρβίνος, ή θα εξελιχθούν και θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ή θα κλείσουν. Χωρίς πρώτες έλεγες πώς θα παράξουν, τι θα παράξουν. Ήδη αυτή τη στιγμή, όποιος ήθελε να παραγγείλει ένα αυτοκίνητο, έτσι, θα, πριν την Ουκρανική κρίση, λόγω της κρίσης που υπήρχε με τα microchips, θα το έπαιρνε Φεβρουάριο του 2023. Τώρα με την Ουκρανική κρίση, αυτό θα πάει στο 2024. Δηλαδή κάποιος θα πάει να δώσει μια προκαταβολή τώρα και θα του δώσουν την υπόσχεση ότι θα αγοράσεις αυτό και θα στο φέρουμε το αυτοκίνητο σε 2 χρόνια. Αυτό φαντασίζεται εδώ να πολλαπλασιάζεται σιγά σιγά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης λοιπόν των εταιριών. Εγώ έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος. Κύριε Καμενόπουλε, επειδή προχθές υπήρχε μια ανάλογη συζήτηση και λέγαν κάποιοι ότι η κουλτούρα ορισμένων χωρών είναι προσαρμοσμένη, το λέει και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ εδώ στην Κρήτη, στα βασικά, φαγητό, δηλαδή τροφή, νερό. Στο δυτικό κόσμο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τρομάρα μας. Στο δυτικό κόσμο θα σας πω τι είχε γίνει εξαιτίας της καταλάβατε τι θέλω να πω παγκοσμιοποίησης. Είχαμε δώσει επενδύσει τα πάντα στο outsourcing. Νομίζαμε ότι είχαμε δώσει όλη την τεχνογνωσία και στις σπάνιες γεύσεις. Αυτό συνέβη στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Σιγά σιγά όμως αυτές οι χώρες ξύπνησαν και αφού πρώτα υπέκλεψαν όλη την τεχνογνωσία, πάτησαν πόδι σε ορυκτά, τα οποία τώρα πλέον αυτό γυρίζει μπούμεραγκ στην Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ξαφνικά αυτές οι χώρες θέλουν να καταστούν οι ίδιες, το συμφέρον τους κοιτάζουν, έτσι. Προφανώς. Να καταστούν οι ίδιες παραγωγή τόσο στην εξόρυξη όσο και στην κατεργασία υλικών, από τα τρόφιμα μέχρι τα υψηλή τεχνολογία. Τώρα σιγά σιγά η Δύση διαβλέπει το γεγονός ότι συγκρούστηκε με ένα τείχο και τρώει τα μούτρα της. Και καιρός είναι να αλλάξει η νοοτροπία. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην πρωτογενή παραγωγή και εκεί πέρα κάπου θα τελειώσει η παγκοσμιοποίηση και να συνεχίζουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε ως χώρα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και να σταματήσουμε επιτέλους αυτή την μόνο καλλιέργεια, παραδείγματος χάρη, που θα είχαμε επενδύσει τα πάντα στον τουρισμό. Μακάρι να πάει καλά ο τουρισμός. Εγώ λέω μακάρι να πάει, αλλά όπως βλέπουμε και στην Κρήτη ζείτε, δεν ξέρω αν το ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ήδη οι ξενοδόχοι έχουν τρομερά προβλήματα στο να βρουν υπαλλήλους για τα ξενοδοχεία τους. Mm. Γιατί οι νοοτροπίες έχουν αλλάξει. Και άμα δεν πάει καλά ο τουρισμός, να δω τι άλλο θα κάνουμε ως χώρα. Κύριε Καμενόπουλε, γι' αυτό έπρεπε να είχαν ήδη αξιοποιηθεί οι υδρογονάνθρακες. Χθες, έχετε δίκιο. Κύριε Καμενόπουλε, εδώ ρωτάει πολλής κόσμος, στο κομμάτι σπάνιες γαίες, τώρα που έχουμε τον πόλεμο, παίζει ρόλο και η Ουκρανία? Γιατί η Ρωσία ξέρουμε, λέει ότι έχει σπάνιες γης. Έχει και η Ουκρανία? Έχει και η Ουκρανία από θέματα σπάνιων γιών και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι πιο σημαντικές όσο αφορά τον πόλεμο. Είναι και στην περιοχή των Ρωσιόφωνων, στο Ντόνπετς. Mm-hmm. Αν το εκφράζω σωστά, δεν είμαι καλός γνώστης της γλώσσας, αλλά και λίγο πιο βόρεια από το Κίεβο, μεταξύ Κιέβου και Λευκορωσίας. Δεν γνωρίζω προσωπικά το μέγεθος αυτών των κοιτασμάτων, πόσο αξιοποιήσιμα είναι. Πάντως αυτό που γνωρίζω είναι ότι σε αυτές τις δύο περιοχές υπάρχουν σίγουρα σπάνιες γης. Καλημέρα σας, λέει ο Νεκτάριος. Αποτελικό συμπέρασμα μελέτης. Μια μπαταρία EVs ζυγίζει 1000 λίβρες. Η παροχή των εξευγενισμένων ορυκτών που απαιτούνται για την κατασκευή αυτής μπαταρίας απαιτεί την εξόρυξη, τη μετακίνηση και την επεξεργασία 500.000 λιβρών υλικών. Αυτό είναι 20 επί 25.000 λίβρες πετρελαίου που χρησιμοποιεί ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης κατά τη διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου. Καταλαβαίνουμε, λέει, για τι πόρους μιλάμε. Τεράστιοι. Είναι τεράστιες οι ποσότητες των εξορύξεων των υλικών που πρέπει να κατεργαστούν για να καταλήξουμε σε 1 κιλό, ας πούμε, χρήσιμου μετάλλου. Είναι τεράστιο και εκεί πέρα καταναλώνεται και διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά απόβλητα, ραδιενεργά απόβλητα.
Εντάξει, είναι, αυτά έπρεπε να τα είχαν σκεφτεί εδώ και πολλά χρόνια πριν αρχίσουμε να μιλούν για να πηγαίνουν άρων-άρων σε μετάβαση σε διαφορετικού τύπου ενέργειες. Ναι, θα γίνει κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Ουδής αντιλέγει επ' αυτού. Mm. Γιατί είπαμε, δεν είναι άπειρο το ούτε υδρογονάκες ούτε το πετρέλαιο. Αλλά από την άλλη μεριά έπρεπε να γίνει με πιο αργό ρυθμό, γιατί εξωθούνται οι κοινωνίες της Δύσης σε ακραία φτώχεια με τη βίαιη μετάβαση. Αυτό προσπαθούσα να πω τόσα χρόνια, ότι ναι, να το κάνουμε, αλλά όχι με βίαιο τρόπο. Γιατί αν θα γίνει βίαιο, θα αρχίσει να κλωτσάει η κοινωνία. Και όταν θα αρχίσει να κλωτσάει η κοινωνία, ό,τι και να λένε μετά, κανείς δεν θα τους πιστεύει. Ούτε για την κλιματική κρίση, ούτε για οποιαδήποτε άλλη πράσινη δυστοπία μας έχουν πει τελευταία. Ναι, να γίνει, αλλά να κάνουν πίσω. Να γίνει πλήρη green engineering της πράσινης συμφωνίας. Να πάνε όλες οι χώρες λίγο πίσω, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα, 10 βήματα πίσω. Και μετά σιγά σιγά να εδώ είμαστε, να στηρίξουμε και μέσες και αυτές τις προσπάθειες. Αλλά έγινε βιαστικά και τώρα ξαφνικά βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση μπροστά σε τρομερά διλήμματα. Ακούμε και πράγματα, μη τυχόν και αρχίσουν να μας κόβουν και το ρεύμα. Μην τυχόν και αρχίσουν. Το καινούργιο που άκουσα είναι ότι ο οργανισμός που ασχολείται με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής του ΟΗΕ θέλει να βγάλει κάτι τρελά σε αποφάσεις αυτή τη στιγμή, να πιέσει κυβερνήσεις να σταματήσουν τις αεροπορικές πτήσεις. Μπορεί να συμβεί αυτό στην Κρήτη που εξαρτάται τόσο πολύ από τον τουρισμό. Θα έρθει να μας πει ο κύριος Γκουτέρες τώρα στους κριτικούς ότι ξέρετε δεν θα πατάνε, δεν θα έρχονται τα αεροπλάνα εδώ στην Κρήτη να μην φέρουν τουρίστες για να μην καταστρέψουμε το κλίμα. Θα μας τρελάνουν. Θα μας τρελάνουν τελείως. Ή να μας πούνε δεν θα κυκλοφορούμε τα Σαββατοκύριακα με τα αυτοκίνητά μας. Θα μας τρελάνουν. Σωτήρης Καμενόπουλος. Αυτά είναι χαζά. Είναι χαζά. Κύριε Καμενόπουλε, είναι αυτό που είπατε ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία είναι αδιέξοδο εάν δεν ληφθούν έστω και τώρα κάποιες σοβαρές αποφάσεις και τελικώς εδώ αποκαλύπτεται με αυτά που ακούω από σας και από άλλους και αυτή η περίφημη καθαρή ενέργεια στηρίζεται σε σπάνιες γιαές, ορυκτά δηλαδή, κάποιοι άλλοι μολύνονται για να λέμε εμείς ότι είναι καθαρά. Αν δεν γίνεται έτσι η δουλειά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Καμενόπουλε, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα από τα Χωνιά. Γεια σας.